Καφώνου, Λουκά Παθάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι, από την Λεμεσό Νέα Τροπή στην υπόθεση των κατηγοριών του Ονουφρίου, αφού στην πλάτη του εισαγωγικά προσθέθηκαν κι άλλες σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με δύο ένοπλες ληστείες που διαπράχθηκαν στην Λεμεσό και μία απόπειρα φόνου. Συγκεκριμένα, τα όπλα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του φίλου του στη Λάγια, όπου συνελήφθη μετά τις μέρες που καταδιδίτω από την αστυνομία, συνδέθηκαν επιστημονικά με τις δύο ληστείες. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο δικαστήριο, όπου παρουσιάστηκε 32χρονος από χωριό της επαρχίας Λεμεσού, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται ύποπτος ότι μαζί με τον Ονουφρίου διέπραξαν τις δύο ληστείες και την απόπειρα φόνου. Ο βαλιστικός έλεγχος ενός κάλικα που βρέθηκε στη μία ληστεία, καθώς και κάλικες, 6 κάλικες που βρέθηκαν στην απόπειρα φόνου, ρίχθηκαν από πυροβόλο όπλο G3 και από πιστόλι που εντοπίστηκαν στη Λάγια κατά τη σύλληψη του Ονουφρίου. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η ληστεία μια έγινε σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και άλλη κοντά στο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. 2 άτομα εισήλθαν και αρπάξαν χρήματα με την απειλή πιστολιού και G3. Στην πρώτη ληστεία επί της Σπύρου Κυπριανού, μάλιστα, ο δράστης έριξε πυροβολισμό στον αέρα για εκφοβισμό πελάτη της τράπεζας, και αυτός ο κάλικας που εντοπίστηκε φάνηκε ότι ρίχθηκε από το πιστόλι που εντοπίστηκε σπίτι στη Λάγια, όπου συνελήφθη ο Νουφρίου. Αναφορικά με την απόπειρα φόνου, να υπενθυμίσουμε ότι διαπράχθηκε σε περιοχή κοντά στην Παρεκκλησά, όταν υπάλληλος εταιρείας εντόπισε αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαβεί από την εταιρεία, το ακολούθησε και τότε είδε τον έναν εκ των δύο που επέβαιναν στο κλοπημένο αυτοκίνητο, τον συνοδηγό, να κατεβαίνει και να ρίχνει εναντίον του 6 πυροβολισμούς που έπληξαν το αυτοκίνητο του παραπονούμενου στο πίσω μέρος. Οι κάλικες, οι 6 κάλικες, αυτοί από την βαλιστική ανέλεγχο διαφάνει ότι ρίχθηκαν από G3 που εντοπίστηκε στην κατοχή του Ονουφρίου εκείνη τη μέρα. Όσον αφορά τη σύνδεση του υπόπτου που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, αφού ο Ονουφρίου σήμερα δεν παρουσιάστηκε λόγω του ότι θα παρουσιαστεί αύριο και θα κατηγορηθεί, η σύνδεση του είναι ότι ομοιάζει με το κλειστό κύκλωμα, είναι φίλος του Ονουφρίου και ομοιάζει η περιγραφή του κλειστού κυκλώματος και των μαρτύρων με τον ύποπτο. Είναι η μόνη μαρτυρία που έχουν εναντίον του. Και είναι και γι' αυτό που το δικαστήριο έδωσε μόνο 2 μέρες, ήταν το αίτημα της αστυνομίας, μόνο για 2 μέρες εναντίον του 32χρονου που προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και, όπως είπα και πριν, διατηρεί σύμφωνα με την αστυνομία φιλικές σχέσεις μαζί με τον Ονουφρίο. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε, Λουκά Σπαθά.